Με έκπληξη διαπιστώνουμε για ακόμα μια φορά ότι άλλο έναν κοινοβουλευτικό κόμμα αντέγραψε πρόταση νόμου η οποία έχει κατατεθεί προπολού από το ΕΛΑΜ. Αυτήν τη φορά ήταν η σειρά του Δίκο και δύο βουλευτών του, οι οποίοι έχουν εισηγηθεί δημιουργία πρόταση νόμου για επιβολή υψηλών δασμών στα προϊόντα με αναγραφή κατασκευή στην Τουρκία. Πρόταση που έχει ήδη καταθέσει το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο από τον Ιούλιο του 2018. Να επιθυμίσουμε ότι κατά το παρελθόν η Συμμαχία Πολιτών και το Κίνημα Οικολόγων είχαν προχωρήσει στην αντιγραφή πρότασης νόμου του κινήματός μας που αφορούσε τη θεσμοθέτηση κατώτατου ορίου μισθού για όλα τα επαγγέλματα, την οποία εκ των υστέρων παρουσίαζαν ως δική τους. Αυτό που μας ξενίζει ακόμη περισσότερο είναι η υποκριτική στάση διαφόρων δημοσιογράφων που παρουσίασαν με ιδιαίτερο ζήλο τη συγκεκριμένη εισήγηση για δημιουργία πρότασης νόμου από το Δίκο, ενώ δεν μπήκαν ποτέ στον κόπο να παρουσιάσουν την ίδια πρόταση νόμου που έχει κατατεθεί από το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο τόσο στη Βουλή όσο και στο Προεδρικό από το 2018. Κλείνοντας, καλούμε τους βουλευτές του Δίκο παρά να αντιγράφουν, καλύτερα να μπουν ως συνεισηγητές στην ήδη υπάρχουσα πρόταση νόμου του κινήματός μας, εκτός αν θεωρούν ακραίες τις προτάσεις νόμου όταν κατατεθούν από το ΕΛΑΜ, αλλά δημοκρατικές όταν οι ίδιες προτάσεις κατατεθούν από αυτούς.